Έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε που η Μάργαρετ Θάτσερ ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο το σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα, αρχίζοντας μια διαδικασία ανατροπής και εκτιμένων του λεγόμενου κοινωνικού κράτους. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 80 αποτέλεσαν το βασικό εργαστήρι μιας πολιτικής που έριχνε το εργατικό κόστος όχι μόνο μέσω της μείωσης των μισθών, αλλά και των μαζικών απολύσεων, όταν τα κέρδη των επιχειρήσεων δεν έπιαναν τους αρχικούς στόχους. Ταυτόχρονα, κοινωνικά επιδόματα και συλλογικά κεκτημένα που είχαν θεσπιστεί με σκοπό την προστασία των πιο ανευάλωτων στρωμάτων παραχωρούσαν τη θέση τους σε νέες ευέλικτες μορφές αγοράς που ήταν σύμφυτες με το παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της νέας εποχής της παγκοσμιοποίησης. Αυτά τα νέα δεδομένα θεωρήθηκαν ως το φυσιολογικό οικονομικό και πολιτικό υπόδειγμα. Έλαβαν τη θέση μιας νέας θρησκείας, ενός μυστικισμού που η παραμικρή παρέκκληση ήταν μη αποδεκτή. Τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι βασικές οικονομικές σχολές διαπαιδαγώγησαν τον ευρωπαϊκό πληθυσμό στην αποδοχή αυτής της πολιτικής. Ταυτόχρονα όμως καταπολεμούσαν κάθε φωνή λογικής που προσπαθούσε να μιλήσει για τα θετικά ενός κράτους πρόνοιας που αποψηλωνόταν χρόνο με το χρόνο. Όλα όσα βιώνουμε λοιπόν τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη δεν έχουν έρθει ως κεραυνό σε νεφρία. Είναι το αποτέλεσμα της ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των καθυστερήσεών της στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, η οποία εξελίσσεται ταχύτατα σε βαθιά πολιτική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι διαλυτικές αναρχιακές πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια διόγκωσαν τις αντιθέσεις και φτωχοποίησαν μεγάλο κομμάτι των ευρωπαϊκών πληθυσμών προς όφελος συγκεκριμένων οικονομικών ελίτ. Το κοινωνικό κράτος κατεδαφίστηκε, η αγορά εργασίας βίωσε μια άγρια απορρίθμιση και το έλλειμμα της δημοκρατίας διωγγώθηκε. Καθώς μια σειρά από κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις λήφθηκαν από μια πολύ κλειστή γραφειοκρατία με μη εκλεγμένα όργανα που όσο τα χρόνια περνούν απονομιμοποιείται πλήρως τη συνείδηση των λαών και των πολιτών. Στο ΣΥΡΙΖΑ αντιληφθήκαμε, αναλύσαμε και καταγγείλαμε την προδιαγραμμένη αυτή πορεία αρκετά χρόνια πριν. Το περασμένο καλοκαίρι αντισταθήκαμε μέχρι τέλους στον πυρήνα αυτής της νεοφιλελεύθερης αντίληψης. Δεδομένων των διεθνών συσχετισμών δυνάμεων επιλέξαμε το λιγότερο κακό. Την επιλογή εκείνη που θα μας έδινε την αναγκαίο δυνατότητα, τον αναγκαίο πολιτικό χρόνο, ενός οδικού χάρτη που υπό προϋποθέσεις θα βγάλει επιτέλους τη χώρα από την Επιτροπή των Δανειστών. Παρά το στρατηγικό μας συμβιβασμό όμως στο ΣΥΡΙΖΑ δεν σταματήσαμε να μιλάμε για την ανάγκη της Ευρώπης να αλλάξει επιγόντως πορεία. Στυλιτεύσαμε την αλακάρτ εφαρμογή των ευρωπαϊκών συνθήκων, τις μονομερείς ενέργειες, όπως το κλείσιμο των συνόρων ανάμεσα σε κράτη που υποτίθεται ότι ανήκουν σε μια ενιαία οικογένεια. Προειδοποιήσαμε ότι όταν χαϊδεύεις μυσαλόδοξες απόψεις και υιοθετείς ακροδεξίες θέσεις, ο κόσμος θα προτιμήσει το πρωτότυπο, τις αυθεντικές δηλαδή εκφράσεις της ακροδεξιάς, όπως παρατηρούμε να συμβαίνει σε μια σειρά από ευρωπαϊκά κράτη. Όταν βρεθήκαμε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ικανή θέση διακυβέρνησης το 12, μετρούσαμε ήδη 4 χρόνια αναταραχής και ύφεσης στις δυτικές οικονομίες, αλλά και 2 χρόνια μνημονιακού προγράμματος στη χώρα μας. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε τα επιχειρήματα, αλλά και την πολιτική αποφασιστικότητα να προβάλλουμε μια αλλαγή πολιτικής που δεν θα ερχόταν μόνο από εμάς, ακόμα κι αν κατακτούσαμε τη διακυβέρνηση. Έπρεπε να συνδυαστεί με μια αλλαγή ευρύτερων ευρωπαϊκών σχετισμών που σήμαινε την αλλαγή πλεύσης ισχυρών οικονομιών. Γνωρίζοντας ότι τα αριστερά κόμματα δεν ήταν σε θέση διακυβέρνησης, ούτε καν οι Ποντέμος στην Ισπανία δεν είχαν μετουσιωθεί σε κόμμα, μιλήσαμε ως αντιπολίτευση για αλλαγή συσχετισμών με σκοπό τον τέλος των πολιτικών της σκληρής λιτότητας και ανάγκης δημιουργίας αναδιανεμητικών πολιτικών. Οι ενδυνάμεις σύμμαχοί μας τότε έμοιαζαν πάρα πολύ λίγοι.
και οι αντίπαλοί μας πολύ και δυνατοί. Όμως τα δύο τελευταία χρόνια, πυκνά σε γεγονότα με πολύ σημαντικές εξελίξεις, έδειξαν ότι η επιμονή στη λογική, αλλά και στο στόχο της αλλαγής της πολιτικής, θα μπορούσε να φέρει αποτελέσματα. Όταν λέγαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει δρόμους για άλλη την Ευρώπη, μας αντιμετώπιζαν σκοπτικά. Μετά τα εκλογικά αποτελέσματα στην Πορτογαλία, μετά την επικράτηση του Κόρμπιν στους εργατικούς της Μεγάλης Βρετανίας, εν ώψη των νέων εκλογών της Ισπανίας, γίνεται κατανοητό πια ότι κάτι αλλάζει στην Ευρώπη και σε αυτή την αλλαγή καταλυτικό ρόλο έχει διαδραματίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ελληνικός λαός. Πάντα ο πολιτικός χώρος της δικής μας αριστεράς έλεγε ότι οι εξελίξεις στην Ευρώπη επηρεάζουν καθοριστικά τις εξελίξεις και τις προοπτικές στην Ελλάδα. Ότι η Ευρώπη ήταν και παραμένει ο εδαφικός και πολιτικός χώρος που οφείλουμε να επιχειρούμε τη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών σε προοδευτική, δημοκρατική κατεύθυνση. Σήμερα όμως αυτή η τοποθέτηση των περασμένων δεκαετιών, μετά και τις πολιτικές μετατοπίσεις σε Πορτογαλία, Ισπανία, παίρνει πια χαρακτηριστικά κεντρικής πολιτικής κατεύθυνσης για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και για μια σειρά κοινωνικών δυνάμεων που βλέπουν ότι στην Ευρώπη υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις μιας προοδευτικής και δημοκρατικής αντεπίθεσης με πολιτικά, ταξικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, ώστε να βγούμε από τη σημερινή κρίση που πέρα από το οικονομικό της σκέλος έχει έντονες ηθικές και αξιακές απολύξεις. Νέες διαιρέσεις πια προκύπτουν στον άξονα πρόοδος συντήρησης, με βάση και τη δημοσιονομική αλλά και την προσφυγική κρίση. Οι πολιτικές μάχες στην Ευρώπη είναι ανοιχτές, οι μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά μας, χρειάζεται όμως σχέδιο, υπομονή, αντοχή, συμμαχίες, ώστε να σηματοδοτήσουμε μαζί με άλλους προοδευτικούς, αριστερούς και δημοκράτες την προοδευτική Ευρώπη, πιστή στην ανάγκη του κοινωνικού μετασχηματισμού. Το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από τον επικοδομητικό και αναστοχασμό που ήδη έχει ξεκινήσει, τη γόνιμη συζήτηση, πιστεύουμε ότι θα διαμορφώσει το ΣΥΡΙΖΑ της νέας εποχής. Σε αυτό το εγχείρημα, σε αυτή την προσπάθεια, όλοι και όλες μπορούμε και οφείλουμε να διαμορφώσουμε το μέτωπο που θα αφισβητήσει πια την κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου μοντέλου της κοινωνικής και οικονομικής καταστροφής. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο, αντλώντας δύναμη και από την αλλαγή των συσχετισμών στη χώρα μας και προτάσσοντας τον πυρήνα της πολιτικής μας στην Ευρώπη, κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για το χτίσιμο συμμαχιών με τις προοδευτικές δυνάμεις, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές λιτότητας και να ενισχυθούν οι πολιτικές συνοχής. Οι πρωτοβουλίες και η δραστηριότητα του Δημήτρη του Παπαδημούλη ήταν κρίσιμες για να ανατραπεί το αρνητικό κλίμα απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση πριν την πολύ δύσκολη συμφωνία του Ιουλίου. Η συστηματική συνεργασία με την αντιπροσωπεία μας στο ΚΕΑ συνέβαλε στη διαμόρφωση του κινήματος αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, στο να αποδομηθούν οι μύθοι γύρω από τους στόχους της κυβέρνησης της αριστεράς στην Ελλάδα και να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της ανάγκης για μεγαλύτερη και πιο συνεκτική Ευρώπη, όχι μια Ευρώπη της καταστροφικής λιτότητας που διασπά την κοινωνική συνοχή, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και της ακροδεξιάς. Ο απολογισμός δράσης του Δημήτρη συμπυκνώνει τη σημαντική συμβολή που είχε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο σε μια κρίσιμη περίοδο. Η αριστερά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συγκρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχει για να υπηρετεί την κοινωνία, να ανοίγει δρόμους για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Τα πρόσωπα που την εκπροσωπούν να συμβάλλουν με όλες τους δυνάμεις σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ.